αλλάξει διαιτητή στο συγκεκριμένο αγώνα. Ένας από τους καλύτερους διαιτητές της Ευρώπης και όχι μόνο, ο Φέλιξ Μπριχ. Εδώ έχουμε μια επίθεση της ομάδας του Παναθηναϊκού. Θα δούμε ότι εδώ ο Σπόραρ πατάει τον Παπασταθόπουλο. Εδώ ήταν παράβαση για κίτρινη κάρτα, η οποία δεν δόθηκε από τον Μπριχ. Εδώ είναι αυτό το πέναλτι το οποίο ζητάει η ομάδα του Παναθηναϊκού. Βλέπετε εδώ ότι δεν υπάρχει παράβαση για πέναλτι. Σωστά διαιτητής και ΒΑΡ συνέχισαν το παιχνίδι, γιατί δεν υπάρχει καμία επαφή κάτω στα πόδια χαμηλά. Και εδώ είναι μια κόκκινη κάρτα η οποία δίνεται στο Ραμόν του Ολυμπιακού. Θα δούμε ότι και με τη βοήθεια του ΒΑΡ, ο οποίος Μπριχ πήγε και είδε τη φάση, ο Ραμόν εδώ στη διεκδίκηση κλωτσάει τον αντίπαλο και στη συνέχεια πηγαίνει και τον πατάει. Εδώ θα δείτε ότι ο Μπριχ δίνει την κόκκινη κάρτα και δείχνει κιόλας ότι πάτησες τον αντίπαλό σου. Ηλία Χριστογιαννόπουλε, καλησπέρα.